στην υγειά σου, στην υγειά όλου του κόσμου. Τρίγωνα κάλαντα, όπως λέει και ο μικρός Μιχάλης ο εγγονός μου. Πλησιάζω Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά και θα φτιάξω, Μιχάλη μου, εξαιρετικά finger cookies. Είναι μπισκότα finger εμπλουτισμένα με σοκολάτα και από μέσα και απ' έξω. Είναι πανεύκολα αλλά και πανέμορφα. Είναι νόστιμα και χορταστικά. Φίλοι και φίλες, ακόμη μία εξαιρετική πρόταση από την Ελίζα. Φτιάξτε κι εσείς αυτά τα υπέροχα μπισκοτάκια βουτυγμένα στη σοκολάτα. Άντε να δούμε. Τώρα να δω και τη δική σου ικανοποίηση. Εξαιρετικό, να. Πάρα πολύ ωραίο. Εγώ είμαι και λάτρης της σοκολάτας, αλλά είναι και εξαιρετικό το μπισκοτάκι. Μέσα. Είναι cookies finger. Εξαιρετική ζύμη, εξαιρετικό μπισκοτάκι. Και πανεύκολο. Και μαζί με τη σοκολάτα. Φτηνά υλικά, φίλες μου, και να μας κομμυρίσει το σπίτι σας γιορτινά. Κάντε τα, απολαύστε τα. Ακόμα μια συνταγή από μένα με πολύ αγάπη. Να και... τα έχετε έτσι πλούσια στο σπίτι σας. Και καλές γιορτές για όλους, με υγεία. Πριν λίγες μέρες έχουν ξαναγίνει. Φάγαμε ό,τι φάγαμε και τα υπόλοιπα είναι στο χωριό. Θα τα απολαύσουμε την πρωτοχρονιά που θα έρθουν φίλοι. Όχι, να κάνουμε άλλα. Κολλά. Like στο βίντεο. Και προωθήστε το να το δουν και να το φτιάξουν κι άλλοι. Σας ευχαριστούμε που παρακολουθείτε και προωθείτε τα βίντεο μας. Καλές γιορτές σε όλους, φίλες και φίλοι. Καλές γιορτές σε όλους, θερμές ευχές σε όλους. Έχουμε τα σοκολατάκια που τα φίλες μου και σοκολάτες. Και αυτά φανταστικά, γεμάτα διάφορα σποράκια. Σποράκια, ξηρούς καρπούς, σοκολάτα. Και συνεχίζουμε με την νέα ιδέα. Και εγκαλώνουν τον καιρό, Μιχάλη, που να μείνουν τα μωρά σπίτι. Βεβαίως. Να τα εμπλέξουμε στην κουζίνα. Ανεβάζουν την αυτοεκτίμηση των παιδιών κάθε φορά που δημιουργούν κάτι. Είναι πολύ σημαντικό για τα παιδιά. Ακριβώς, αλλά τούτες οι μυρωδιές, εγώ πιστεύω, είναι τούτες που δεν τους αφήνουν να αποξενωθούν από το σπίτι τους. Όπως ένα πάση, ένα πούση, έκαναμε με τη μάμα, με τη γιαγιά, μνήμες που μένουν. Μάλιστα. Τους δίνουμε φτερά να πετάξουν. Μάλιστα. Αλλά θέλουμε να έρχονται και στα σπίτια μας. Και συνεχίζομαι. Ένα απλά υλικά. Πρώτον υλικών έχω λαδάκι. Είναι 100 ml. Μισό ποτήρι, νεροπότηρο των 200 ml. Είναι σπορέλαιο. Σπορέλαιο. Μπορούν να βάλουν και ελαιόλαδο. Τα μπισκότα θέλουν πιο ελαφριά μυρωδιά. Επίσης, εδώ έχω τη ζαχαρίτσα μου. Είναι 80 γραμμάρια, 4 κουταλιές. 2 αυγουλάκια, είναι περίπου 60 γραμμάρια το κάθε αυγό. Είναι πολλά μεγάλα τα αυγά μου. Μέτρια αυγά. Για τούτο που το αλεύρι πρέπει να το βάζετε λίγο-λίγο. Τα αυγά μου θα τα αρωματίσω με 2-3 σταγόνες εν σάνς. Είναι χύλισμα πορτοκαλιού. Από φλούδα πορτοκαλιού. Από φλούδα πορτοκαλιού. Ένα φακελάκι βανίλια. 5 γραμμάρια. 5 γραμμάρια. 30 ml ανθό νερό. Είναι 3 κουταλιές. Είναι από το δικό μας τούτον. Η μυρωδιά είναι στη μύτη μου. Επίσης θέλω τρούφα σοκολατένια τούτη. Είναι 2 μεγάλες κουταλιές. Είναι 40 γραμμάρια. Θέλω αλεύρι. Είναι για όλες τις χρήσεις. Θα το κοσκινήσω μαζί με μία κουταλιά καλά κουταλάκι, baking powder. Άρα με αυτό το κουταλάκι είναι γεμάτο baking powder. Ναι, είναι περίπου 10 γραμμάρια. Θα το αναμίξεις με το αλεύρι και θα το κοσκινήσεις. Είναι καλύτερα να τα κοσκινήσουμε. Πόσο είναι το αλεύρι? Το αλεύρι είναι 330 γραμμάρια για όλες τις χρήσεις. Δηλαδή είναι 2 ποτήρια και 3 τέταρτα του ποτηριού. Φίλες μου, στη ζαχαροπλαστική είναι καλύτερα να ζυγίσεις. Έχουμε και τη σοκολάτα, τα τρόμς τούτα. 200 γραμμάρια. Μάλιστα. Είναι γαλακτός που θα τα λιώσω σε μπεν μαρί. Και για extra decoration μπορεί να χρησιμοποιήσουμε λίγο ινδοκάριδο, τριμμένο ή διάφορα ζαχαρωτά σε σχέματα χριστουγεννιάτικα. Δάμε, Μιχάλη μου, παίζει φαντασία. Και επίσης λίγο αλατάκι. Βάζεις πάντα στο αλεύρι. Αν τα βάλουμε στο αλεύρι μας. Ωραία, πάμε με την εκτέλεση. Θα το βάλουμε από τα φορά. Μπήκε και το αλάτι, εντό μου να δω και τη γεύση. Να το κοσκινήσω πρώτα τούτο να είναι έτοιμο. Βάζεις το baking powder επίσης. Ναι, το baking powder να το, να κοσκινιστεί. Να είμαστε σίγουροι ότι πήρε αέρα, γίνονται πιο ωραία. Μην πιάνετε πολύ να αλεύρι να έχετε στο σπίτι. Ιδίως το καλοκαίρι, Μιχάλη, χαλούν πάρα πολλά εύκολα. Αρχίζουμε με το λαδάκι.
Γι' αυτό το είπες πρώτο. Ναι, μπράβο. Έβαλες το σπορέλαιο στη λεκάνη, προσθέτεις τη ζάχαρη τώρα. Ναι, το μεταξύ εμπαν εύκολα φίλες μου και γίνονται στο χέρι. Θέλετε ούτε μίξερ, τυπούμε το. Αυτό δεν θέλει και πάρα πολύ χτύπημα. Μετά. Πάει ολόκληρο το αυγό. Ένα το αυγολάκι. Είναι από τη Μαρία τα αυγά. Ναι, η ξαδέρφη. Να είναι καλά. Πάει και το άλλο. Να δείτε ότι είναι μια εύκολη διαδικασία και έχετε ωραία πισκοτάκια και εντυπωσιακά, πολλά όμορφα. Είναι νοστιμότατα και χορταστικά όπως τα είδα εγώ. Θα μπει για να αρωματίσω επειδή έχω βάλει αυγό, να με μυρίζει το αυγό. Βάλω αμέσως τη βανίλια. Βάλω τη βανίλια μου, πάει και βανίλια. Και ανακατεύεις πάλι. Ανακατεύομαι, πάνε εύκολα, δύο λεπτά γίνονται. Να μπει το αθανερό μου, σε άρωμα. Εν τω μεταξύ τα αρωματικά, Μιχάλη, ό,τι θέλω βάλω. Ο καθένας λοιπόν ακριβώς μπορεί να βάλει τα αρωματικά που θέλει. Να βάλω ένα, δύο, τρεις σταγόνες πορτοκάλι, τούτο του φλούτα, του πορτοκάλιου, του εσάς. Όσοι δεν έχουν τούτο το υγρό μπορούν να βάλουν τρίμα. Από... Μπορείς να βάλεις σε τρίμα. Από πορτοκάλι. Από φλούτα πορτοκαλιού. Ακριβώς. Σε τρίμα μπορείς να βάλεις. Και εγώ σκεφτούμε να βάλω. Ή ό,τι άλλο τους αρέσει. Μπορεί να βάλουν ροδόσταγμα. Πάμε. Άντε φίλες μου, η ώρα για το αλεύρι τώρα, να φύγω το... Το σύρμα. Λούχα πότε να μπει. Στο τέλος. Τώρα φίλες μου, να μπει το αλεύρι. Να βάλεις το μισό φαντάζομαι. Να πάει το μισό, να χρησιμοποιήσω το χέρι μου και το άλλο θα μπαίνει σιγά σιγά. Μπήκε αρκετό. Άντε φίλες μου, καθαρά χέρια και ζυμώνομαι. Μυρίζει ωραία πάντως, σιγά σιγά το βάλουμε. Καλά να το βάλουμε το αλεύρι πάνω στο χέρι μας, διότι ξυκολούν το αλεύρι και βλέπουμε καλύτερα τη ζύμη μας να περνά από το χέρι μας πρώτα. Οχ, μυρίζει ωραία. Πρέπει να ξυκολλήσουν τα σέρκα σου για να είσαι σίγουρη για το αλεύρι. Οπότε θα κάνεις μία ζύμη. Να μην κολλά στα χέρια μου, να αναφράτει ωραία για να μπορεί όσο να πλάσω και να τα μπαστούνάκια ας πούμε. Μαζεύεις όλο το αλεύρι που τη λεκάνει. Α, τι φίλες μου, σε το τελευταίο. Στα χέρια. Στα χέρια. Για να καθαρίζω τα χέρια μου. Πρέπει να είναι καθαρά τα χέρια μου για να είμαι σίγουρη πως χρειάζεται άλλο αλεύρι. Να μην κολλά. Άμα έχουμε ζύμες πας στα χέρια μας, κολλά και η υπόλοιπη ζύμη. Πάνω στη ζύμη των χεριών. Ακριβώς. Ευτυχώς που έχουμε και τον Μιχάλη, γιατί εγώ κάποια πράγματα μπορώ να τα θεωρώ αυτονόητα. Δεν χρειάστηκε φίλες μου περισσότερο αλεύρι. Δεν χρειάστηκες ούτε ένα γραμμάριο έξτρα αλεύρι. Όχι, το πιένω όλο. Ζυγισμένα στην τρίχα, φίλες και φίλοι μου. Θα το κόψω κομμάτια. Θα το ξαναζυμώσεις. Όχι, όχι, τώρα να δεις. Ω. Και θα μπει η τρούφα μου, για να πάει παντού. Για να ζυμωθεί. Για να ζυμωθεί. Καθόλου να ξέρει. Όχι, όχι, θέλει. Άρα αμέσως πλάτο. Αμέσως. Θα ανάψουμε το φούρνο. Το φούρνο σε ναι. Θερμοκρασία. Αρχίζω, ένα λεπτό ρε Μιχαλή, 170 και πια 160 και στον επίσης 150. Θα ανάψουμε το φούρνο στον αέρα, στους 170 βαθμούς Κελσίου. Κάμω το κύλινδρο. Κόβω. Θέλω τα λεπτά. Μπορείς να το κάνεις δύο. Ένα φουσκώσεις, ναι. Εντάξει, τώρα είναι το πρώτο. Δηλαδή, πόση διάμετρο, Μιχάλη? Έναν εκατοστό. Λίγο πιο χοντρό που το μολύβι. Ακριβώς. Πρέπει να είναι λεπτούθια, διότι φουσκώνουν κιόλας, να είναι όμορφα. Αυτά είναι τα φίγγερ. Θα αρέσει στα μωρά. Καλό. Τούτη ιστορία. Σκόβεις τα ζυμαράκια και να κάνεις μολυβάκια. Κάνουμε μολυβάκια, να τους πούμε. Τούτο να το κάνεις τρία. Θα γίνει τρία. Ομορφά. Πολλά ωραία. Έτσι, κερδίζουμε και χρόνο. Και μέσα η σοκολάτα. Πρέπει να κάνεις τέσσερα όμως. Δεν πειράζει. Ευκολία. Ευκολία. Δεν είναι τα ωραία που πλάθεται όμως. Ναι. Δεν τι ωραία. Δεν τι ωραία. Πετά. Όταν πλάθεται. Σε ωραία λέω πετά. Πάει το πρώτο. Πάλε εύκολα. Ακόμα τρία που να κάνεις πίσω. Κάμουμε. Έτσι. Τα ωραία συνοχή έχει, έχει το ζυμάρι μου, γιατί ωραίο. Τέσσερα. Τέσσερα, λέει ο Μιχάλης, τέσσερα. Γεμίσει το ταψίν όλο. Γεμίσει. Καλό φάγωτα. Να έχουμε υγεία να δημιουργούμε, Μιχαλή μου.
Πάνω απ' όλα υγεία. Πάνω απ' όλα. Βέβαια. Και έχετε τα μπισκότα σας, σπίτι σας, πλούσια. Τα σπιτικά, τα υπέροχα, αυτά μπισκότα. Μπόλικα, να μυρίσει το σπίτι σας Χριστούγεννα. Να έρχονται τα παιδιά και να ρωτούν, μα τι μυρίζει, τι μυρίζει. Τι έφτιαξε η μαμά, τι έφτιαξε η γιαγιά. Ποτέ δεν φεύγω, Μιχάλη μου, που τη μνήμη μου τα πράγματα. Όσο πιο μακρύ το κάνουμε, τελειώνουμε πιο γλύωρα. Δεν τα ωραίο, ούτε κόφκεται. Οι αναλογίες μου είναι τέλειες, φίλες μου, κάντε τα. Μόνο αν τα αυγά σας είναι μεγάλα. Θα χρειαστείτε ακόμα λίγο αλευράκι. Συνεχίζουμε έτσι με το άλλο κομμάτι. Με τον ίδιο τρόπο θα γεμίσει το ταψί, ναι. Ναι, είναι ένα ταψί. Έτσι λεπτούθηκε, ωραία, ένα λεπτά. Ένα φίγγερ. Δάχτυλα. Όταν θα φουσκώσουν, είναι όπως το δάχτυλο. Βέβαια. Τι είναι να κάνεις κουλούρι. Και γίνεται πάρα πολλά ωραίο. Ναι. Ό,τι σχήμα θέλετε μπορείτε να το δώσετε. Αλλά εμείς είπαμε να τα κάνουμε φίγγερ. Να θέτε ωραία η ζύμη σου. Πάρα πολλά. Πετά. Και στο χέρι όλα. Όλα στο χέρι. Δεν θέλεις τίποτε. Ούτε μίξερ και λαδώνουν και τα χέρια μας. Θέλουμε λιπαντική. Άμα είναι το καλύτερο καλλιντικό. Ωραία χριστουγεννιάτικα εδέσματα φίλες μου. Κάντε τα, απολαύστε τα. Κεράστε τα. Ακριβώς. Και να κάνουμε και κάτι άλλο μου το συνηθισμένο. Έλα. Ωρα καλή και ώρα χρυσή για φούρνισμα. Ο φούρνος είναι έτοιμος. Έτοιμος, πάμε. Στους 170 βαθμούς Κελσίου στον αέρα. 170 μου το βάλεις. Okay. Πάμε. Και θα τα παρακολουθούμε. Βέβαια. Μετά από λίγο, όπως είπες, θα χαμηλώσεις τη θερμοκρασία. Να πάρω το χρώμα μου. Στο 1/4 περίπου. Όταν είδα και παίρνα χρώμα, χαμηλώνουμε τη θερμοκρασία, 160, τώρα 150. Άρα στο 1/4 πήρες τη θερμοκρασία στους 160 βαθμούς Κελσίου. Μετά από 5 λεπτά την πήρες και στο 150, τώρα είναι στο 150 και ματιά. Συνεχίζουμε στο 150. Θα τα δούμε μια ματιά, ανοίξω. Ανοίξω, δεν θα δούμε. Θέλουν ακόμα λίγο, θέλουν να ρεωνούνται έτσι λίγο, να πάρουν παντού χρώμα. Να φουσκώσαν λίγο. Ναι, μπισκότα, το μπισκότο, όλες δεν μπορεί να φουσκώσει πολλά, έτσι είναι. Περιμένουμε ακόμα και λίγο, να πάρουν και άλλο χρώμα. Ναι. Σε ψήνοντας από κάτω. Ναι, βεβαίως. Για τα φίλες μου. Δεν τα γυρίζεις καθόλου, όχι. Κάποια φάση να γύρισα τον δίσκο μου. Α, το μέσα έφερες το έξω, τον περίστρεψες. Ναι, ακριβώς. 180 μοίρες. Βέβαια. Έχεις βλέπεις, περιστρέψει το δίσκο. Αλλάξαν οι κύκλοι, ήταν απαιδό και ήταν ποτά. Παίζουμε με το φούρνο μας. Θέλουν περίπου 25 με 30 λεπτά. Εξαρτάται από το φούρνο. Και από το πόσο χοντρά τα έχουμε φτιάξει. Ναι, επειδή εμείς ήθελαμε να τα κάνουμε finger μικρά. Τα προηγούμενα ήταν λίγο πιο χοντρά. Λίγο πιο μεγάλα, ναι. Θέλω να δούμε μετά από μισή ώρα. Έτοιμα. Έχουν τελειώσει. Έχουν τελειώσει, φίλες μου. Μυρίζουν σαν τον κουραπιέ. Ναι. Μάλιστα, έχω ψηθεί και από κάτω. Έτοιμα. Ωραία. Τι θα κάνουμε τώρα. Τώρα θα αφήσουμε να κρυώσουν. Έξω από το φούρνο. Βέβαια, έξω από το φούρνο και μετά θα δείτε τη διαδικασία με τη σοκολάτα. Ωραία. Μυρίζουν υπέροχα, τρώγονται από τώρα όπως μου φαίνεται, αλλά θα περιμένουμε με τη σοκολάτα να απογειώνονται. Βέβαια, ενώ βάλουμε τη σοκολάτα, είναι πολλά ωραία. Εγώ τα έχω φάει. Ήδη έχουν και μέσα. Τα γνωρίζω. Ήδη έχουν και μέσα σοκολάτα. Mm-hmm. Την τρούφα. Τούτες οι γραμμούλες που μέσα είναι τρούφα. Άρα δεν είναι επιτακτικό να τα κάνουμε αμέσως μόλις κρυώσουν. Απλά θέλουμε να κρυώσουν για να προχωρήσουμε. Βέβαια. Τι θα κάνεις Λίζα τώρα. Να λιώσουμε σε πεν μαρί τα σοκολατάκια τούτα. Είναι δικό τούτο. Για λίγη ποσότητα. Μπορεί να θέλει να ρίξεις κάπου. Έχει εξόδους. Ήθελα το όμως έτσι μικρό. Να μην απλώσει πολλά η σοκολάτα. Άρα 43 φίγκερ και 3 χαλκάδες. Και τελευταίο στάδιο τώρα, έχουν κρυώσει τα φίγγερ σου, τα βουτάς στη σοκολάτα και από τη μια και από την άλλη και πάει και τα βάζεις πάνω σε αυτήν τη σχάρα. Και θέλω και γίνεται να τους βάλεις στο τέλος βάζω... όπου να πήξεις. Όχι, μόνο να πήξει, κύριε. Να τα, αυτό είναι. Ούτε μερικά. Γι' αυτό το ήθελα βαθουλό. Ωρα, για να κάνω τη διαδικασία λοιπόν. Ωραία. Εν τω μεταξύ, θέλουμε ντουν τη σχάρα να κάτσουν πάνω. Ούτως ώστε να στάσει κάτω τυχόν σοκολάτα. Και εκτός του άλλου και να διατηρήσουν ωραίο σχήμα, τώρα που τους βάλω τη σοκολάτα. Η σοκολάτα που πέφτει κάτω στο ταψί, να τη φτιάξει. Ένα πέσει γελί, αλλά είναι αναγκαίο κακό.
Φίλοι μας, φτιάξτε κι εσείς αυτά τα υπέροχα μπισκοτάκια, finger. Απολαύστε τα, γράψτε μας τα σχόλια σας, δώστε like στο βίντεο, προωθήστε το και να είστε καλά. Καλές γιορτές σε όλους και καλύτερο 2024.